η σχέση πατέρας-νύφης, αυτό είναι πάρα πολύ καυτό ζήτημα, ας πούμε, για πάρα πολλές οικογένειες και νομίζω ότι έχει πολύ στενή σχέση με αυτό που αναφέραμε πριν για την εξάρτηση των γονέων από τα παιδιά τους. Κυρίως την πολύ στενή σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ μητέρας και γιου στην Ελλάδα. Παθολογική σχέση μητέρας και γιου, σε πολλές περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή, τότε, η μητέρα αισθάνεται απειλημένη από το γάμο του γιου της, αισθάνεται ότι του πήρε μια άλλη γυναίκα, της πήρε μια άλλη γυναίκα, το παιδί, και το απειλίζει ασυνείδητα πολλές φορές και υποσκάπτει αυτή τη σχέση. Παλαιότεροι ακροατές εδώ και κλείνουμε σήμερα με μία καταξιωμένη προσωπικότητα της επιστήμης αλλά και της εκκλησίας μας με τον απόψινό ομιλητή, τον πατέρα Βασίλειο Θερμό. Δεν θα πω πολλά λόγια για την προσωπικότητα, από τον λόγο του θα αντιληφθείτε το μέγεθος του σημερινού ομιλητού. Είναι θεολόγος καθηγητής, είναι παιδοψυχίατρος και θα έλεγα από τους πιο πετυχημένους. Να φανταστείτε ότι έχει κλείσει αρνητικό, δεν ξέρω για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν το κάνω αυτό για διαφημιστικούς λόγους, αλλά ειδικά για μας έκλεισε το ιατρείο του σήμερα και ήρθε εδώ στην Καθηγητή τόσα χιλιόμετρα και πρέπει να ταξιδέψει αύριο πρωί, περίπου 5.30 ώρα για να βρίσκεται πάλι το πρωί στην Αθήνα. Είναι και συγγραφέας, έχει παρουσιαστεί πολλές φορές στην τηλεόραση, έχουμε διαβάσει πολλά άρθρα του και ακόμη ασχολείται και με την ποιήση. Έχει πάρα πολλά προσόντα. Δεν θα πω άλλα λόγια. Να μην καταναλώσω άλλο χρόνο, πατέρα Βασίλη, σας προσορίζομαι στην Κατερίνη, σας ευχαριστούμε που κάνετε τον κόπο και έχετε το λόγο. Έτσι όπως είναι. Λέω σας έχει δύο κόσμος από εκεί, που σας γνωρίζουν από εκεί. Δεν το λέω, όχι τόσο προσωπικό. Σε λίγα χρόνια μπορεί να είναι και δυσφημιστικό. Ναι, είναι καλύτερα να εμφανίζεται η ρόλο κορμιά. Έτσι όπως πάει τη λέξη. Δεν ξέρω αν οι ομιλητές πράγματι είναι επίπεδου. Φαίνεται το πρόγραμμα που είδα ότι είναι οι ομιλητές που ήρθαν ως τώρα, αλλά η πόλη σας φαίνεται ότι είναι επίπεδου. Διότι έλεγα και πριν στους συντελεστές αυτής της προσπάθειας ότι αριθμητικά τέτοια συμμετοχή και όπως μου λένε με ποιότητα στη συμμετοχή και το ενδιαφέρον είναι κάτι δυσέβρετο για τον ελλαδικό χώρο. Υπάρχει πολύ μεγάλη έτσι νάρκη και αποτελμάτωση και για μια παχιακή πόλη αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή είναι παρήγορο. Για μένα είναι μια έκπληξη, ευχαριστώ. Σας συγχαίρω γι' αυτό. Δεν ξέρω πώς θα καταλάβατε από τον τίτλο, που μάλλον ίσως να μην ήταν και ο καλύτερος που έδωσα. Ένας ακριβέστερος τίτλος θα ήταν «Η σχέση της συζυγίας και της τεκνογωνίας στα πλαίσια του γάμου». Η σχέση των δύο αυτών λειτουργιών, των δύο ρόλων που έχει ο γονιός, του ρόλου του συζύγου και του ρόλου του γονιού, πατέρα ή μητέρα. Θα συμφωνείτε μαζί μου ότι η πατρότητα και η μητρότητα είναι ένα δώρο του Θεού. Αυτή είναι η διάχυτη νοοτροπία με την οποία όλοι μεγαλώνουμε και είναι σωστή. Τα παιδιά παρέχονται ως δώρα από τον Θεό, άσχετα αν πολλές φορές το αναγνωρίζουμε αυτό μεν με το μυαλό, αλλά δεν μπορούμε να το βιώσουμε στην πράξη έτσι. Και μπορεί να είναι και στιγμές στην καθημερινότητα που λέμε γιατί να τα είχα αυτά τα δώρα, όταν μας κουράζουν πάρα πολύ ή μας εξοργίζουν.
Όμως είναι δώρο του Θεού, πράγματι, τα παιδιά. Επίσης, δώρο του Θεού είναι και η συζυγία. Αν κανείς μελετήσει την ακολουθία του μυστηρίου του γάμου, θα διαπιστώσει ότι η ένωση του άντρα με τη γυναίκα, η οποία πραγματοποιείται την ώρα εκείνη, έχει την αναφορά της στον Θεό ως δημιουργό του ανθρώπου και των φίλων, των δύο φίλων, αλλά και ως αυτόν που αρμόζει τους ανθρώπους την ώρα του γάμου και ευλογεί και αγιάζει τη συζυγία τους. Οι αναφορές είναι τόσο πολλές που είναι περιττές να τις μνημονεύσουν αυτή τη στιγμή, δεν είναι κουραστικές. Δείτε μόνο, ξαναδιαβάστε την ακολουθία του μυστηρίου του γάμου. Γιατί όταν εμείς κάναμε το γάμο μας, δεν προσέχαμε τίποτα εκείνη την ώρα. Με τη φασαρία που γινόταν και την έγινε και το άγχος, δεν συγκρατήσαμε τίποτα. Και όταν πάμε σε γάμους άλλων, πάλι από το σπρόξιμο και από την αγωνία να έρθει το ρύζι ενδιαίρως στα χέρια μας, πάλι δεν τα ακούμε. Διαβάστε τα μόνοι σας στην ησυχία του γραφείου σας. Βεβαίως ον αυτού στην παρασού Αγία Ενότητη. Προσευχόμαστε στον Θεό. Άρμοσον αυτούς. Τήρησον αυτούς εν το συνδέσμο της ειρήνης. Δόρισε αυτούς αγάπην εν το συνδέσμο της ειρήνης. Ανάλαβε τους στεφάνους αυτών εν τη βασιλεία σου. Προϋποθέσεις και προεκτάσεις εσχατολογικές. Περίπου θα λέγαμε ότι οι αναφορές μέσα στην ακολουθία του μυστηρίου του γάμου που γίνονται για τη συζυγία, για την ένωση αυτών των δύο ανθρώπων και την κοινή ζωή τους από εκεί και πέρα. Και οι αναφορές που γίνονται για την τεκνογωνία, ίσως και να εμφανίσουν τη σχέση 4:1, 5:1. Μπορεί και λίγα να λέω. Είναι κατά πολύ πολλαπλάσιες οι αναφορές στη συζυγία. Υπάρχουν βέβαια και αναφορές στην τεκνογωνία και έτσι θα έπρεπε. Με αποκορύφωμα των αναφορών στη συζυγία, το αποστολικό ανάγνωσμα του γάμου, που εκφράζει μια πολύ υψηλή θεολογία για τη σχέση των συλλέγων. Αναφέρεται στη σχέση Χριστού και Εκκλησίας. Επομένως, έχουμε από τα κείμενα της Εκκλησίας μας, δηλαδή από τη θεολογία της Εκκλησίας μας, σαφώς να μαρτυρείται μια προτεραιότητα της συζυγίας έναντι της τεκνογωνίας. Και αυτό είναι και πολύ φυσικό και λογικό. Γιατί? Διότι η ιδιότητα του συζύγου είναι που μας κάνει γονείς. Δεν γινόμαστε γονείς χωρίς τη συζυγία, άγαμοι. Φυσικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά δεν το προτιμούμε οι περισσότεροι και καλά κάνουμε. Η ιδιότητα του συζύγου είναι αυτή η οποία μας επιτρέπει να γίνουμε πατέρες ή μητέρες. Σε αυτήν το χρωστάμε. Και όχι αφηρημένα στην ιδιότητα, στο σύντροφό μας το χρωστάμε. Όταν όμως κανείς μετά από όλα αυτά προσπαθήσει να εξετάσει τι εμείς νομίζουμε, ποια νοοτροπία υπάρχει σήμερα στην κοινωνία μας για αυτό το θέμα, έχω την αίσθηση ότι θα διαπιστώσει ότι τα πράγματα είναι ακριβώς ανάποδα. Η νοοτροπία που ακούμε γύρω μας και συναντάμε είναι ότι η τεχνογνωσία είναι παραπάνω από τη συζυγία και ότι ο σκοπός του ανθρώπου, μερικοί το λένε και καθαρά κιόλα, σκοπός του ανθρώπου είναι να κάνει οικογένεια και παιδιά. Τι λένε μόνο οικογένεια, πολλοί και εννοούν παιδιά να κάνει. Πολλοί αδελφοί μας που, αν και έγκαμοι δεν έχουν παιδιά, αισθάνονται πραγματικά δυστυχισμένοι. Είναι ένας πόνος, δεν θέλω να τον υποτιμήσω, αλλά και δεν θα μείνω σε αυτή την περίπτωση της ατεχνίας σήμερα. Ίσα-ίσα θα μιλήσω για τους γονείς. Αλλά είναι καρπός μια τέτοια νοοτροπία. Ξέρετε, άλλωστε και πολλές φορές όταν ρωτάμε ένας τον άλλο, όταν έχουμε καιρό να δούμε κάποιον ή πρώτη φορά τον γνωρίζουμε, και λέτε, έχετε οικογένεια. Μας απαντάει, βεβαίως, 3 παιδάκια. Δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά στον σύντροφο. Ρωτάμε αν έχει οικογένεια, δηλαδή αν παντρεύτηκε από τότε που τον ξέρουμε εμείς ή δεν τον ξέρουμε, πρώτη φορά τον βλέπουμε. Δεν γίνεται η αναφορά καθόλου στο σύζυγο ή τη σύζυγο, αν υπάρχει. Και με τι ασχολείται, ας πούμε, και να προχωρήσει και στα παιδιά αμέσως. Κατευθείαν, βεβαίως, έχω 3 παιδάκια. Είναι σε αυτή την τάξη. Ναι, βεβαίως, έχω οικογένεια. Ο μεγάλος υπηρετεί στρατιώτης.
Αυτό, προσέξτε, δεν εννοώ ότι αυτοί που εκφραζόμαστε έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ότι υποτιμούμε τη συζυγή αναγκαστικά. Όχι. Αλλά είναι ενδεικτικό μιας νοοτροπίας διάχυτης στην κοινωνία μας. Από αυτή τη διάχυτη νοοτροπία, ένα μέρος συζύγων παρουσιάζεται αυτά τα οποία θα πούμε στη συνέχεια. Χρειάζεται, ξέρετε, υπάρχει μια πυραμίδα πάντα στα κοινωνικά φαινόμενα. Χρειάζεται 1 εκατομμύριο άνθρωποι να έχουν μια ιδέα, ώστε οι 100.000 από αυτούς να την εκδηλώνουν αυτή την ιδέα, να φαίνεται προς τα έξω. Λοιπόν, υπάρχει μια διάχυτη νοοτροπία στην κοινωνία μας, αλλά τα φαινόμενα που θα σας περιγράψω στη συνέχεια παρατηρούνται, όχι πάντα, και ευτυχώς. Σε λιγότερες περιπτώσεις. Όμως όχι αμελητέρα σε αριθμό. Φοβάμαι σε σημαντικό αριθμό οικογένεια. Θα ακολουθήσω λιγάκι το ιατρικό μοντέλο περιγραφής, δηλαδή κάθε αρρώστια, ξέρετε, έχει συμπτώματα, έχει αιτίες ή παράγοντες που προδιαθέτουν στο να εκδηλωθεί και έχει και συνέπειες, επιπλοκές. Λοιπόν, για αυτά τα τρία θα σας μιλήσω, αυτού του φαινομένου που πράγματι το θεωρώ κάπως νόσο, επιτρέψτε μου, κάπως αρρώστια που χαρακτηρίζει την συζυγία. Και ελπίζω αυτή η θέση μου μπορεί να ακούγεται λίγο τολμηρή και ίσως και παράξενη για κάποιον που η δουλειά του είναι να είναι και παιδοψυχίατρος, δηλαδή να ασχολείται με τα παιδιά. Ελπίζω όμως να αντιληφθείτε στο τέλος, να έχετε αντιληφθεί ότι όχι μόνο δεν αποτελεί υποτίμηση των παιδιών, αλλά ίσα ίσα υπηρετεί το πραγματικό συμφέρον των παιδιών. Η έμφαση και η σπουδαιότητα στη συζυγία. Ποια είναι τα συμπτώματα αυτής της αρρώστιας λοιπόν? Δηλαδή, το να δίνουμε προτεραιότητα στα παιδιά, στην ιδιότητα του γονιού, εις βάρος και να παραμελούμε την ιδιότητα του συζύγου. Θα πω τα δύο κυριότερα. Πρώτο σύμπτωμα. Η προσφορά μας και οι παροχές μας, οι συναισθηματικές, προς τα παιδιά μας, είναι περισσότερες, ασυγκρίτως και πλουσιότερες από ό,τι προς το σύντροφο. Αυτό χρειάζεται ορισμένα παραδείγματα για να το καταλάβουμε. Μπαίνει το παιδί μας στο σπίτι από το σχολείο. Καλώς ήρθες. Τι κάνεις, πώς πέρασες. Φιλιά. Ανάλογα με την ηλικία του, αν είναι μικρό, μεγάλο κτλ. Τι κάνει το χρυσό μου ή τι κάνει ο λεβέντης μου, το παλικάρι μου, η κόρη μου. Αναλόγως. Δεν τα λέμε και κάθε μέρα, αλλά τα λέμε αρκετά συχνά. Μπαίνει ο σύντροφος μέσα. Ησυχία. Όπως και τώρα, καλή ώρα. Αν δεν αντιδράσουμε με ησυχία, μπορεί να πούμε «Α, ήρθες». Πες πέρα. Διάφορα τέτοια. Κρύα πράγματα. Άλλο παράδειγμα. Σκεφτείτε και αναρωτηθείτε σε ποιους κάνουμε δώρα. Στα παιδιά μας παίρνουμε πάντα δώρα στα γενέθλια, στις γιορτές. Αλλά κάποτε γεννήθηκε και ο σύντροφός μας. Πώς αλλιώς. Έχει και αυτός γενέθλια ή γιορτάζει και αυτός κάποτε τον Άγιο του. Και εκτός από γιορτή και γενέθλια, για τους συζύγους υπάρχει και άλλη ημερομηνία. Υπάρχει και επέτειος. Αυτά μετά από 2-3 χρόνια, 5, το πολύ 10, έχουν εξαφανιστεί από την καθημερινή μας πρακτική. Μιλώ για το τι συμβαίνει συνήθως. Αν ανοίγετε στις εξαιρέσεις, θα χαρώ πολύ να μην σας το φόρουν αυτό που λέω. Αλλά από τη μικρή μου εμπειρία αυτό βλέπω να γίνεται γενικά. Υπάρχουν εξαιρέσεις όλα αυτά. Αυτά τα δύο παραδείγματα από την καθημερινή ζωή μας μεταφέρουν σε ένα κλίμα συναισθηματικό. Ένα κλίμα το οποίο χαρακτηρίζεται από το ότι ο πατέρας ή η μητέρα λαχταράει για τα παιδιά του και παρέχει συναισθηματικά με λόγια ή με έργα διάφορες παροχές στα παιδιά του. Πολύ λιγότερες συνήθως παρέχει στον σύντροφό του, δυσανάλογα λιγότερες από τον οποίο έχει και τα παιδιά. Δεύτερο σύμπτωμα που μπορεί να παρουσιαστεί και να φανερώνει ότι εδώ υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, προσοχή.
Όταν οι παροχές προς τα παιδιά μας και η φροντίδα τους γίνονται η δικαιολογία για να μην δώσουμε στο σύντροφο. Παραδείγματος χάρη, αρνόμαστε την ικανοποίηση κάποιου εξόδου, κάποιες επιθυμίες που κοστίζει, επειδή έχουμε πολλά έξοδα για τα παιδιά αυτό το καιρό. Ή φροντίζουμε να βοηθάμε τα παιδιά μας σε όλα τα μαθήματα, από τις 4 ώρα στις 10 το βράδυ, και να είμαστε δίπλα τους, ή τουλάχιστον μεταξύ κουζίνας και γραφείου, και να τα ακούμε σε όλα τα μαθήματα και να πηγαίνουμε. Και τούτο, επιτρέψτε μου ως ψυχίατρος να κάνω και μερικές υποθέσεις για το ασυνείδητο του ανθρώπου. Και τούτο, από ένα βαθύτερο ασυνείδητο κίνητρο, να μην είμαστε μαζί με τον σύντροφό μας. Διότι αν δεν είμαστε με τα παιδιά μας την ώρα εκείνη, θα είμαστε μαζί του πολλές ώρες. Και τι να πούμε μαζί του, ίσως δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Ενδέχεται και να τσακωθούμε. Δεν είναι καλύτερα από να τσακωθούμε να είμαστε με τα παιδιά μας συνέχεια? Θα ήθελα απόψε να σας ευαισθητοποιήσω λίγο στα ασυνείδητα κίνητρα που έχει ο άνθρωπος. Πρέπει να σας πω ότι ο χώρος του ασυνείδητου καταλαμβάνει ένα πολύ σημαντικό μέρος της καθημερινής μας ζωής. Και ακριβώς επειδή είναι ασυνείδητος, δεν τον καταλαβαίνω. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πολλές φορές τα παιδιά μας ζητούν να κοιμηθούμε μαζί τους. Να πάμε να κοιμηθούμε στο κρεβάτι τους ή στο δωμάτιό τους. Ή να έρθουν αυτά στο δικό μας. Δεν ξεχάσουμε αυτή τη στιγμή γιατί μπορεί να το θέλουν αυτά τα παιδιά. Μπορεί να έχουν τους δικούς τους χίλιους λόγους να το θέλουν. Και να αντανακλά αυτό ένα πρόβλημα που έχει το παιδί, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Να μην μπορεί να κοιμηθεί μόνο. Εξετάζουμε γιατί εμείς πολλές φορές πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό. Διότι αυτό που πολύ συχνά έχω δει στην πράξη να συμβαίνει, εάν είμαστε με τα παιδιά τη νύχτα, δεν θα είμαστε με το σύντροφο, το σύζυγο, τη σύζυγο. Και αυτό μας διευκολύνει τον καθένα για διαφορετικούς λόγους. Είτε γιατί αποφεύγουμε την κρίνια, είτε γιατί αποφεύγουμε τη συζήτηση, που μπορεί να μην είναι κρίνια κατά ανάγκη, μπορεί να είναι συζήτηση φυσιολογική που θα γίνει πριν τον ύπνο. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να εμπλακούμε τη συζήτηση αυτή. Είτε γιατί θέλουμε να αποφύγουμε άλλα παρατράγουδα που φέρνει το κοινό κρεβάτι. Διότι δεν μπορέσαμε την ιδιαίτερη συζυγική σχέση να την ζήσουμε αγαπητικά. Και βρίσκουμε τρόπο να την αποφύγουμε. Αυτό όλο που σας λέω, παρακαλώ μην τα θεωρήσετε φανταστικές περιπτώσεις, αν δεν σας αφορούν. Είναι βγαλμένα μέσα από την ίδια τη ζωή των οικογενειών. Μετά από αυτά τα δύο συμπτώματα, ας περάσουμε στους προδιαθεσικούς παράγοντες. Δηλαδή που λέμε ότι για τη Στεφανία ενός ο προδιαθεσικός παράγοντας είναι το κάπνισμα, το άγχος, η παχυσαρκία κλπ. Κάθε πάθηση έχει παράγοντες προδιαθεσικούς. Παράγοντες δηλαδή που αν συμβαίνουν, αν υπάρχουν, αυξάνουν τις πιθανότητες να παρατηρηθεί αυτή η νόσο. Έχουμε λοιπόν εδώ μία νόσο, έτσι ένα πρόβλημα. Θα αναφέρω τρεις παράγοντες οι οποίοι ευνοούν αυτή την κατάσταση και το κάνουν πιο πιθανό να εμφανιστεί αυτό το πρόβλημα. Ο ένας είναι, όταν οι γονείς για τους οποίους μιλάμε, οι οποίοι έχουν υποτιμήσει, είπαμε, ξαναλέω ποιο είναι το πρόβλημα, έχουν υποτιμήσει τη σχέση μεταξύ τους, τη συζυγία, και έχουν εξυπλώσει περίμετρα την ιδιότητα του πατέρα ή της μητέρας. Όταν λοιπόν αυτοί οι γονείς δεν μπόρεσαν στη δική τους οικογένεια να πάρουν πρότυπα συζυγίας από τους δικούς τους γονείς. Και προσπαθούν. Είναι αλήθεια ότι πάρα πολλοί νέοι σύζυγοι κάνουν πολλές προσπάθειες να ανταποκριθούν στο συζυγικό τους ρόλο, ακόμη και αν δεν πήραν αυτά τα πρότυπα. Αυτό σχεδιάζουν, προσπαθούν μόνοι τους.
Αλλά κάποια στιγμή, αν δεν τους βοηθούν τα πρότυπα αυτά, κουράζονται και εγκαταλείπουν την προσπάθεια και κρατάνε μόνο τον ένα ρόλο. Και δρά ο πατέρας ως πατέρας μόνο και η μητέρα ως μητέρα. Ένας δεύτερος παράγοντας που προδιαθέτει είναι αν ο γάμος αυτός δεν έγινε με ψυχραιμία και ελεύθερη επιλογή, αλλά αν έγινε υπό την πίεση κάποιων καταστάσεων. Παραδείγματος χάρη. Κάποια κοπέλα ή κάποιο αγόρι βιάζεται να κάνει ένα δεσμό στα χρόνια, στα 17, 18, στα 20, όχι γιατί το αισθάνεται πραγματικά ως ανάγκη, αλλά λόγω της τρομοκρατίας που επικρατεί στο περιβάλλον, όπως ξέρετε. Αλλήμωνος σε ένα παιδί στην ηλικία και σήμερα να μην έχει δεσμό, να μην τάχει. Με κάποιον, Φτιάχνει το δεσμό λοιπόν, προχωρεί η κατάσταση, αλλά κάποια στιγμή προκύπτει το απροσδόκητο γεγονός. Προκύπτει μία εγκυμοσύνη. Πάρα πολλοί γύρω μας δίνουν δυστυχώς την άσχημη και την αμπιλή φοβερή, ας πούμε, λύση της διακοπής εγκυμοσύνης. Υπάρχουν και μερικοί που δεν το κάνουν. Και επειδή η ηλικία το επιτρέπει, οι γονείς το βλέπουν θετικά το θέμα του γάμου, προχωρούν σε ένα βιασμένο γάμο με πρόσωπο το οποίο δεν έχουν επιλέξει πραγματικά. Αλλά υπήρξε μια πρόχειρη απόφαση γι' αυτό. Γι' αυτό η Εκκλησία μας λέει και ξαναλέει να μην βιαζόμαστε, και λέει στα νέα παιδιά, να βιαζόμαστε για δεσμούς. Ακριβώς γιατί δεν έχουμε κριτήρια ακόμα διαμορφωμένα στην ηλικία αυτή. Εδώ η έμφαση σε αυτό το γάμο ήταν στον γάμο, όχι στο πρόσωπο του σύζυγου. Δεν ήταν ποιον θα πάρει ως σύζυγο πια μόνιμο, αλλά ήταν στο ότι παντρεύτηκε αυτό με τον οποίο ήταν. Οι σε μικρές κοινωνίες, ή αυτό που συνέβαινε παλιότερα στην κοινωνία μας, είναι το εξής φαινόμενο που παρατηρείται, ότι υποχρεώνεται να παντρευτεί ένα παιδί από τους γονείς εκείνο με τον οποίο είναι κοπέλα. Εκείνο το νεαρό με τον οποίο πρώτη φορά ας πούμε έφτιαξε. Έχει περισσότερες πιθανότητες η συζυγία, η σχέση να πάσχει και επομένως να γαζωθούν οι γονείς από την άλλη ιδιότητα, του πατέρες, μητέρες. Όχι ότι ο άλλος γάμος προέρχεται από πραγματικά ελεύθερη επιλογή και από πραγματικό έρωτα, ότι δεν έχει και αυτός πιθανότητες σφαλμάτων, πάρα πολλές έχει. Αλλά λέμε στατιστικά τι κάνει τα πράγματα πιο πιθανά. Ή μια άλλη πίεση, και δυστυχώς όχι σπάνιο φαινόμενο. Ο νέος, συνήθως νέα όμως, που παντρεύεται εσπευσμένα για να φύγει από το σπίτι μέσα, γιατί δεν αντέχει την κατάσταση του σπιτιού. Δεν αντέχει άλλο τη σχέση με τους γονείς. Στην περίπτωση αυτή, η έμφαση πάλι δεν είναι στο πρόσωπο που διάλεξε, είναι στο να φύγει. Και ο γάμος γίνεται στο να φύγει. Άρα η συζυγία πάσχει εξ αρχής. Βεβαίως, παραλαμβάνω πάντα, δεν υπάρχουν απόλυτα πράγματα όταν έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο. Πάντα υπάρχουν οι δυνατότητες. Και μια τέτοια σχέση να εξελιχθεί πάρα πολύ καλά. Εξαρτάται από τους ανθρώπους. Για πιθανότητες μιλάμε. Και μια τρίτη και ένας τρίτος παράγοντας που προδιαθέτει ως αυτό. Μετέπειτα, όταν η οικογένεια πλέον έχει διαμορφωθεί, είναι έγκυται στα κίνητρα με τα οποία οι άνθρωποι κάνουν παιδιά. Ξέρετε, δεν είναι αυτονόητο ότι όλοι κάνουμε παιδιά για τα ίδια κίνητρα. Υπάρχει ποικιλία κινήτρων, μερικά από τα οποία θα μας εξέπληκταν αν τα μαθαίναμε. Υπάρχουν γονείς που κάνουν παιδιά χωρίς να σκεφτούν γιατί τα κάνουν. Έτσι. Απλά. Κάνουν παιδιά. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι κάνουν παιδιά για να τους αφήσουν τη δουλειά τους. Και άλλοι για να τους γυροκομίσουν. Υπάρχουν γονείς που κάνουν παιδιά για να ολοκληρωθούν προς την κοινωνία. Διότι μόνο έτσι είναι σωστοί προς την κοινωνία. Υπάρχουν γονείς που κάνουν παιδιά αξιοποιώντας τη δυνατότητα που ξέρει ο Θεός. Ευχαριστιακά δηλαδή και δοξολογικά προς τον Θεό. Ευτυχώς υπάρχουν και τέτοιοι. Έχει πολύ σημασία το κίνητρο γιατί κάνουμε παιδιά.
Γιατί αυτό το κίνητρο θα το βρούμε μπροστά μας στη συνέχεια. Στην αγωγή των παιδιών. Έτσι λοιπόν μερικές φορές η τεκνογωνία δεν είναι πάλι η ελεύθερη επιλογή. Αλλά γίνεται μία επιλογή τέτοια ώστε στην πορεία, στη διαδρομή του χρόνου να συντελέσει στην απομάκρυνση των συζύγων ακόμη περισσότερο. Μπορεί να φαίνεται βαρύ αυτό που λέω, όπως και άλλα που είπα ως τώρα, είμαι σίγουρος ότι φάνηκαν αρκετά βαριά και τολμηρά. Αλλά το έχω δει να γίνεται. Τι έχω δει δηλαδή? Αντί η τεκνογωνία να συνδέει τους γονείς περισσότερο, να συγχωρίζει. Και γι' αυτό ακριβώς να γίνονται παιδιά, για να μπορούν να έχουν τη δικαιολογία να χωρίζονται μεταξύ τους περισσότερο. Διότι όσο πιο πολλά είναι τα παιδιά, τόσο πιο πολλές είναι και οι ευθύνες και οι φροντίδες. Και άρα λιγότερο επικοινωνούν μεταξύ τους. Έχω δει και την πολυτεχνία να γίνεται για αυτόν τον σκοπό. Και γνωρίζουμε καλά ότι κάτι, μια ενέργεια από μόνη της, το ξέρουμε καλά από την παράδοση της Εκκλησίας μας, μια ενέργεια από μόνη της δεν λέει τίποτε. Αν δεν εξετάσουμε τα κίνητρά της. Η ίδια ακριβώς ενέργεια μπορεί να γίνεται για τα πιο αντίθετα κίνητρα. Συνέπειες και επιπλοκές αυτής της νόσου. Έχουμε δυστυχώς σοβαρές επιπλοκές. Πάλι τρεις θα κατονομάσω. Πρώτον, στα παιδιά μας, αν συμβαίνουν και όσο συμβαίνουν αυτά τα οποία είπαμε, δεν παρέχουμε πρότυπους ειδηλίας. Ξέρετε, οι άνθρωποι στη ζωή πορεύονται με βάση τα πρότυπα που παίρνουν και σε ανύποπτο χρόνο. Παίρνουν παντού πρότυπα. Αλλά βέβαια τα πρόσωπα που έχουν την πιο πολύ δυναμική επιρροή να δώσουν πρότυπα είναι οι γονείς που είναι πιο κοντά από όλους. Αν λοιπόν η συζυγία μας δεν λειτουργεί, ή τουλάχιστον δεν λειτουργεί περισσότερο από όσο λειτουργεί η γονεϊκή μας ιδιότητα, η πατρότητά μας ή η μητρότητά μας, τότε τα παιδιά μας δεν παίρνουν πρότυπο συζυγίας, δηλαδή θα πει αυτό. Δεν παίρνουν την πληροφορία και τους τρόπους να μάθουν πώς μπορούν δύο άνθρωποι να είναι μαζί και η συμβίωσή τους να μην φέρει τη σχέση, αλλά να την καλλιεργεί και να αυξάνει την αγάπη. Αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Αυτό το να η σχέση να καλλιεργείται και να αυξάνει την αγάπη με την πάρα του χρόνου και να μην φέρει τη σχέση, δεν είναι το φυσικό που γίνεται. Αν αφήσετε δύο ανθρώπους σε ένα δωμάτιο, στην αρχή θα τα πάνε πάρα πολύ καλά. Μετά από μία ώρα θα αρχίσουν να βγείτε. Μετά από μία μέρα μπορεί να τσακωθούν. Ο χρόνος αυτομάτως δεν σημαίνει ότι λειτουργεί τα πράγματα προς το καλό, αν δεν καταβάλει ο άνθρωπος προσωπική προσπάθεια. Η σχέση λοιπόν θύρεται χωρίς προσωπική καταβολή αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα μας. Και εμείς και ως κληρικοί και ως γιατροί το βλέπουμε πολύ συχνά αυτό το φαινόμενο. Ειδικά δε ως κληρικοί θα έλεγα, όταν βλέπουμε αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα, ας πούμε, του μυστηρίου του γάμου, με τα λουλούδια και τα τούλια και τις γονιέλες και τα ρίζια και όλες τις φωτογραφίες και όλο αυτό το ωραίο θέαμα της ευτυχίας. Και μετά από λίγα χρόνια αναρωτιόμαστε, βλέποντας πιθανόν τους ίδιους ανθρώπους, πώς το όνειρο έγινε φιάλτης. Γιατί δεν αντέχουν ένα στον άλλο. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι αυτομάτως οδεύει προς βελτίωση και προάγεται η συζυγία μόνο με τον χρόνο. Ή επειδή υπήρχε μεγάλο απόθεμα έρωτα στην αρχή. Όχι. Χρειάζεται η συζυγία. Η συζυγία είναι κάτι που κερδίζεται καθημερινά. Και καταβάλει κανείς την προσωπική του συμμετοχή σε αυτό κάθε μέρα. Επομένως, η πρώτη σοβαρή συνέπεια είναι ότι τα παιδιά μας δεν μαθαίνουν πώς ζεις με έναν άλλο, με τον σύντροφό σου, έτσι ώστε να μην φτύρεται η σχέση, αλλά να γίνεται κάθε μέρα και βαθύτερη η αγάπη. Αυτό το μάθημα θα χρειαστεί να το πάρουμε από τα σπίτια τους.
θα τους διευκολύνει αφάνταστα στη δική τους οικογένεια αργότερα. Μπορώ να σας πω ότι πολλοί νέοι σήμερα, όχι μόνο δεν παίρνουν αυτό το μάθημα, αλλά παίρνουν και ένα αντίθετο μάθημα που λέει ότι δεν αξίζει κανείς να είναι παντρεμένος. Δεν αξίζει το γάμο. Γιατί δεν αξίζει. Οι γονείς μου υποφέρανε που ήταν μαζί του ένας με τον άλλο. Ή τουλάχιστον δεν το χαίρονταν. Δεν το χαίρονταν αυτό. Η κοινωνία μας σήμερα, επειδή έγινε πιο ανεκτική, επιτρέπει στο να μην παντρεύεται κανείς ή να χωρίζει πολλές φορές ή να έχουμε άγαπη μητέρες. Αλλά και θα έχουμε αύξηση από το φαινόμενο που περνάει ο καιρός. Αλλά αυτά τα φαινόμενα παρουσιάζονται τώρα, επειδή η κοινωνία μας έγινε πιο ανεκτική, άλλαξε κάπως το κλίμα. Όμως οι αιτίες, γιατί κάποιοι συγκεκριμένοι φτάνουν σε αυτή την επιλογή, πρέπει να αναζητηθούν ακριβώς στο ότι δεν πήραν το μήνυμα ότι ο γάμος είναι κάτι που αξίζει. Και γι' αυτό αναπτύσσονται οι λεγόμενες εναλλακτικές μορφές γάμου. Δεύτερη συνέπεια. Ο γονιός ο οποίος δεν λειτουργεί τη συζυγία, αναπόφευκτα, επειδή η φύση απεχθάνει τα κενά, ξέρετε, δεν θέλει κενά η φύση. Λοιπόν, αναπόφευκτα, θα ρίξει όλο το βάρος στο ότι είναι πατέρας ή μητέρα. Και με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί, και αυτό είναι πολύ συχνό φαινόμενο δυστυχώς, στην Ελλάδα τουλάχιστον, πολύ περισσότερο από τον δυτικό, ευρωπαϊκό και αμερικανικό κόσμο, να δημιουργηθεί το φαινόμενο της εξαρτήσεως του γονιού από το παιδί. Πολύ περισσότεροι γονείς από όσους φαντάζεστε είναι εξαρτημένοι από τα παιδιά. Βέβαια αυτό δεν φαίνεται, γι' αυτό τους νομίζουμε για λιγότερους. Γιατί πώς εκδηλώνεται συνήθως αυτό το πρόβλημα. Συνήθως το πρόβλημα αυτό εκδηλώνεται αντίστροφα, ως εξάρτηση του παιδιού από τη μητέρα. Συνήθως από τη μητέρα. Στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, όταν έχουμε φαινόμενα εξαρτήσεως του παιδιού από τους γονείς, δεν μπορεί να αποχωριστεί τους γονείς, τρέμει για τους γονείς, για την υγεία τους κτλ. Αναζητήστε το αντίστροφο ενδεχόμενο. Οι γονείς να είναι εξαρτημένοι από το παιδί βαθύτερα, ασυνείδητα, και το παιδί ως πιο αδύναμο μέλος της οικογένειας είναι αυτό που εκφράζει το πρόβλημα. Πολλές φορές ξέρετε το πρόβλημα, η νόσος υπάρχει σε ολόκληρη την οικογένεια, αλλά εκφράζεται μόνο σε ένα. Και συνήθως είναι τα παιδιά. Τότε το παιδί απλώς είναι το σύμπτωμα της νόσου που υπάρχει στην οικογένεια. Να σου πω ένα άλλο παράδειγμα για να το καταλάβετε το καλύτερα. Υπάρχουν οικογένειες όπου δεν γίνεται σεβαστός ο νόμος. Με την ευρία έννοια, δηλαδή το να σέβεται κανείς τα δικαιώματα του άλλου. Παραδείγματος χάρη, ο πατέρας παρανομεί, αλλά κρυφά, στη δουλειά του. Έτσι και αθόρυβα, κανείς δεν το καταλαβαίνει. Η μητέρα, στον άλλο τρόπο. Μπορεί να δείτε το φαινόμενο, το παιδί, να γίνεται αντικοινωνικό στοιχείο, με να μπαίνει σε ομάδες, σε συμμορίες. Ή πιο ήπια πράγματα, το παιδί να παραβιάζει τα όρια που του βάζουν οι γονείς. Να ξενυχτάει, να πίνει, να μην σέβεται τους γονείς, να μην τους ακούει. Αλλά αναζητούμε και βρίσκουμε πολλές φορές ότι οι ίδιοι οι γονείς έχουν παραβιάσει το νόμο σε πολλές περιπτώσεις, όχι το νόμο του κράτους μόνο, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, τον ηθικό νόμο, τον οικογενειακό νόμο. Αυτό δεν φαίνεται προς τα έξω. Οι γονείς είναι μεγάλοι, είμαστε μεγάλοι, ξέρουμε να έχουμε ανταλάβει τα πράγματα, αλλά το παιδί που είναι το πιο αδύναμο εκδηλώνει το σύμπτωμα αυτής της ατμόσφαιρας, της περιραίωσης μέσα στην οικογένεια. Πολλά τέτοια παραδείγματα μπορούμε να βρούμε. Να υπάρχει άγχος, παραδείγματος χάρη, διάκριση στην οικογένεια, η διάκριση της οικογένειας να είναι άγχος σε όλους. Να ελέγχεται το άγχος από τους μεγάλους, αλλά το μικρό παιδάκι να του πονάει το στομάχι του ή να κάνει μετό πριν πάει στο παιδικό σταθμό. Επομένως, ποια ήταν η αφετηρία μας, η εξάρτηση του γονιού από το παιδί, η οποία αναπόφευκτα συμβαίνει, διότι το παν για αυτό το γονιό έχει γίνει το ότι είναι πατέρας ή μητέρα. Είναι το παν. Μου έχει συμβεί γονιός και πατέρας, μην λέμε μόνο για τη μητέρα, να κλαίει ή και ένα παιδί μόνο και να λέει ότι για μένα το παιδί μου είναι η ζωή μου, εάν το χάσω θα πεθάνω. Δεν θέλω αυτό να το κρίνω, είναι πάρα πολύ βαρύ να το κρίνουμε αυτό. Κανείς μας δεν ξέρει πώς αντιδράσει σε κάτι τέτοιο, αν ποτέ ομιγέννητο συνέβαινε.
αλλά μπορεί κανείς να προβληματιστεί πάρα πολύ για το τι, πώς λειτουργεί η συλλογία σε σχέση με την τεχνογνωσία εκεί. Θέλετε και άλλες συνέπειες από την εξάρτηση του γονιού από το παιδί του. Μετά αρχίζει η καταποίηση. Δηλαδή, δεν μπορούμε, καθώς το παιδί μεγαλώνει, να αναγνωρίσουμε την ελευθερία που του ταιριάζει ανάλογα με την ηλικία του, βέβαια. Γιατί η χειραφέτηση ενός νέου δεν γίνεται απότομα. Ξαφνικά στα 18 που γίνεται ενήλικος να γυρίζει το κουμπί, σιγά σιγά ανεξαρτοποιείται. Αυτό, εάν εμείς είμαστε γαντζωμένοι ψυχικά από τα παιδιά μας και ενεργούμε στη ζωή μας μόνο ως γονείς, αυτό δεν μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Γιατί, διότι έχουμε εμείς ανάγκη τα παιδιά μας. Δεν θέλουμε εμείς να φύγουν τα παιδιά από κοντά μας. Και έτσι δεν του επιτρέπουμε να ανοίξει τα φτερά του και να βγει στη ζωή. Ή πολλές φορές προβλήματα δημιουργούνται ακόμη πιο μετά. Όταν βγει μέσα στη ζωή σιγά σιγά, κάνει την οικογένειά του. Αλλά για μας είναι απόλυτη ψυχική ανάγκη να παρεμβαίνουμε στην οικογένειά του. Να έχουμε γνώμη. Γιατί τι θα κάνει ο γιος μας και τη γυναίκα του, η κόρη μας με τον άντρα της. Πώς θα αναθρέψει τα παιδιά. Διορθώνομαι ως παππούδες και γιαγιάδες, διορθώνομαι την αγωγή που δίνουν οι γονείς. Λέμε άλλα πράγματα. Ή πάμε συνεχώς κοντά τους και είμαστε συνεχώς μαζί τους και δεν τους αφήνουμε να μείνουν μόνοι, ας πούμε. Ή πάμε σε ταξίδια συνέχεια μαζί τους. Και διάφορα, ξέρετε, πολλά υπάρχουν. Και αυτό γιατί, διότι μετά την αναχώρηση των παιδιών μας από το σπίτι, μείναμε μόνοι. Και αν η συζυγία δεν λειτουργεί από πριν, που ήταν και τα παιδιά στο σπίτι, πώς θα λειτουργήσει μετά που είμαστε γονεί. Είναι τρομακτικό. Μερικοί γονείς πραγματικά τρομάζουν με την ιδέα αυτή, ή με το γεγονός αυτό, όταν ξαφνικά βρίσκονται μόνοι με τον σύζυγό του. Τρίτη συνέπεια. Επιπτώσεις σε εμάς τους ίδιους, τους γονείς. Μέχρι τώρα λέγαμε για επιπτώσεις στα παιδιά. Ξέρετε, ο άνθρωπος είναι πλασμένος να ζει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που λέει ο Θεός. Γιατί οι προδιαγραφές λειτουργίας, ξέρετε ότι πάντα θέτει και θεσπίζει εκείνος ο οποίος κατασκευάζει κάτι. Αυτός ορίζει και πώς θα λειτουργεί αυτό που κατασκεύασε. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος ανατρέψει τη φυσική τάξη που έχει ορίσει ο Θεός, δεν μπορεί αυτό να μην έχει συνέπειες πάνω του. Ποιες είναι οι συνέπειες εδώ? Είναι ότι οι γονείς τους οποίους η συλλογία λειτουργεί υποτονικά σε σχέση με την πατρότητα ή τη μητρότητα, δεν χορταίνουν οι ίδιοι. Είναι πεινασμένοι συναισθηματικά. Και κρατάνε πεινασμένο και τον σύντροφό του. Εκεί βέβαια ανοίγεται όλο το τεράστιο θέμα, ποιος έκανε την αρχή, το μόνιμο πρόβλημα στους συλλογικούς καυγάδες. Ποιος έχει κάνει την αρχή των προβλημάτων, ποιος είναι ο θήτης και ποιος το θύμα. Είναι πάρα πολύ σπάνιο να βρεθεί η απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Συνήθως στην πράξη βλέπουμε ότι είμαστε ταυτοχρόνως θήτες και θύματα. Είμαστε στερημένοι και στερούμε τον άλλον. Μην ψάχνετε για αρχή, είναι δέδαλος. Το θέμα είναι αν ο καθένας μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό, για το δικό του μερίδιο ευθύνης. Και όταν τρέφεις τον σύντροφό σου, τρέφεσαι κι εσύ. Αλλά ταυτόχρονα τρέφεσαι επίσης με έναν άλλο τρόπο μέσω του ιδίου, αφού του δίνεις τη δυνατότητα να έχει χορτάσει από την αγάπη και να μπορεί να δώσει. Δίνει κανείς αγάπη στον βαθμό που παίρνει. Υπάρχουν και εξαιρέσεις ευτυχώς, αλλά αυτός είναι ο κανόνας. Ξέρετε τι παρενέργειες και τι επιπλοκές δημιουργούνται από αυτό. Πώς αντιδρούν στερημένοι σύζυγοι. Με πολλούς τρόπους, θα σας πω μερικούς. Παρακαλώ όμως να μην τους αντιστρέψετε. Δεν σημαίνει ότι ό,τι πω αντίστροφα ισχύει ότι συμβαίνει μόνο σε στερημένους συναισθηματικά συζύγους. Όχι. Πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ να μην απλοποιούμε τα πράγματα. Ένα μεγάλο ποσοστό του καπνίσματος οφείλεται σε αυτό. Στο ότι δεν λειτουργεί η συζυγία και οι άνθρωποι διψούν για αγάπη. Ένα μεγάλο ποσοστό της καταχρήσεως είναι ο πνευματοδόν. Μέχρι του αλκοολισμού οφείλεται σε αυτό.
ένα μεγάλο ποσοστό της πολυφαγίας. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι το φαγητό έχει μια ιδιαίτερη συμβολική σημασία. Συμβολίζει την αγάπη το φαγητό. Ακριβώς επειδή είναι η πρώτη πράξη του ανθρώπου. Όταν έρχεται στον κόσμο, παίρνει τροφή από τη μητέρα του, φυλάζοντας, παίρνοντας αγάπη από το χρόνο σου. Και πολλές φορές το φαγητό συμβολίζει την αγάπη. Και έχουμε παιδιά τα οποία γίνονται ανόρεκτα, επειδή αισθάνονται ότι τους λείπει αγάπη. Όχι πάντα, επαναλαμβάνω, όχι κάθε ανορεξία. Μην γενικεύομαι. Πολλές περιπτώσεις επίσης, μεγάλο ποσοστό της υπερβολικής τηλεθέασης οφείλεται σε αυτό. Η τηλεόραση, όπως γνωρίζουμε, έχει μία προσωρινά, βραχυπρόθεσμα, μία καταπραγητική ιδιότητα. Κατασυντάζει κάπως το άγχος, χαλαρώνει τον άνθρωπο, βραχυπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα δημιουργεί άλλα πολύ σοβαρά προβλήματα που έχουν σχέση με το περιεχόμενο, του τι βλέπουμε δηλαδή, αλλά και ανεξάρτητα από το περιεχόμενο, με το ότι βλέπουμε πάρα πολύ. Ανεξάρτητα τι βλέπουμε, με το να βλέπουμε πολύ τηλεόραση, ήδη δημιουργεί προβλήματα και αποξένωση από την οικογένεια. Η τηλεόραση πρέπει να πούμε ότι διαμαρτυρόμαστε για τα δεινά που επισόρευσε και δικαιολογημένα, αλλά έχει αποτελέσει ένα σωσίβιο σε πάρα πολλές οικογένειες. Και έχει επιτρέψει σε συζύγους να μην τσακώνονται βλέποντας τηλεόραση και δίνοντας εκεί τον χρόνο τους. Ή να μην μαλώνουν τα παιδιά τους. Υπάρχουν οικογένειες που αν τους υποχρεώσει να κλείσει τηλεόραση για μία εβδομάδα θα σκοτωθούν μέσα στο σπίτι. Επομένως λειτουργεί ως παυσίπονο, αλλά προσέξτε, είναι χρήσιμα τα παυσίπονα, τα χρειαζόμαστε. Αλλά δεν αρχιστούμε στα παυσίπονα, να βρούμε την αιτία του πόνου. Αλλιώς κουκουλώνουμε την αρρώστια. Και σε όλα αυτά τα οποία ανέφερα, αποκορύφωμαι επίσης τέτοιων επιπλοκών, είναι οι εξωσυλλογικές σχέσεις, οι οποίες όσο πάνε αυξάνονται και φυσικά πάντα πρέπει να αναζητήσουμε μία συναισθηματική πείνα που υπάρχει από πίσω σε αυτόν ο οποίος έκαμε το βήμα αυτό. Χωρίς να σημαίνει ότι και ο άλλος επίσης. Δηλαδή, κοιτάξτε, υπάρχουν άνθρωποι που αντιστέκονται με πολλούς τρόπους για να κάνουν εξωσυλλογική σχέση. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που έγιναν αλκοολικοί για να μην κάνουν εξωσυλλογική σχέση. Και προσπαθούν μεθώντας και πνίγοντας το αλκοόλ τον πόνο τους να μην κάνουν άλλο δεσμό. Δεν είναι απλές οι αιτίες των φαινομένων των κοινωνικών. Είναι πολύ σύνθετα και των προσωπικών φαινομένων πολύ περισσότερο. Κλείνοντας, αν ρωτούσαμε πριν 50 χρόνια έναν άνθρωπο, έναν Έλληνα, ή σήμερα, στην εποχή μας, έναν χωρικό ηλικιωμένο, ποιος, ή πολλούς και από εμάς που εδώ μέσα, ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου, θα μας απαντούσε, νομίζω θα συμφωνεί, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ο προορισμός του ανθρώπου, παιδί μου, ποιος είναι, να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδιά, χρήσιμα στην κοινωνία. Ρωτήστε σημερινούς μαθητές γυμνασίου ή λυκείου. Ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Ξέρετε, θα σας απαντήσω. Με συντηρητική φιλοσοφία. Ο προορισμός του ανθρώπου είναι να μπορέσει ή ρωτήστε τι θέλετε, τι επιδιώκετε στη ζωή σας, ποια είναι η μέρη της επιθυμία. Η επιθυμία μου είναι, ο προορισμός του ανθρώπου είναι. Απαντήσω. Να βρω έναν άνθρωπο που θα με αγαπάει, θα τον αγαπάω και θα με καταλαβαίνει. Η νεολαία μας έχει πάρα πολλά προβλήματα. Και δεν είναι υπέρ αυτή για τα περισσότερα από αυτά. Όμως, επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι ειδικά στο θέμα που συζητήσαμε απόψε, τα παιδιά με αυτή τους την νοοτροπία, που είναι πάρα πολύ ειδικά διαφορετική από την παλιότερη, ότι πραγματικά μας επαναφέρουν όχι απλά στον προορισμό του γάμου, αλλά αν θέλετε στη θεολογική σημασία του γάμου. Εν αγνία τους μας ξυπνούν και μας ταρακουνούν και μας επαναφέρουν στην θεολογική προοπτική που έχει ο γάμος μέσα στην Εκκλησία. Δια της συζυγίας καταρχήν και στη συνέχεια δευτερευόντως ως δώρο του Θεού, ως καρπού του γάμου, αυτή η προτεραιότητα εμένα με χαροποιεί.
σίγουρα δεν ξέρουν πώς να την διεκδικήσουν, πώς να την εφαρμόσουν και κάνουν φοβερά λάθη σε αυτή την αναζήτησή τους. Αλλά είναι σημαντική αυτή η προτεραιότητα. Και μας διδάσκει. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και θα χαρώ να συζητήσουμε στη συνέχεια ερωτήσεις. Νομίζω ήταν πρωτοποριακά και πρωτάκουσα αυτά που άκουσα σήμερα. Μια πολύ βαθιά ανάλυση της υγείας και τεχνογνωσίας. Εγώ πραγματικά είμαι ευχαριστημένος από την ανάλυση την οποία μας έκανε ο πατήρ Βασίλειος. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν ερωτήματα γύρω από τις σχέσεις των γονιών και παιδιών, αλλά και συζύγων. Θα παρακαλέσω όποιος θέλει να πάρει το λόγο. Δεν πρέπει να κάνω κάποια ερώτηση για να δώσω χρόνο. Εδώ, πατέρα Βασίλη, τελευταία, θα έχετε ακούσει βεβαίως, μας συνετάραξε ένα γεγονός μιας γονεοκτονίας. Δύο γονείς σκοτωθήκαν από έναν νεαρό, σφαγιαστήκανε, ο οποίος λέει, έτσι βγήκε έξω, ότι είναι σε καταπίεση. Είναι δυνατόν, δεν ξέρω εσείς, θα ασχολείστε με τα παιδιά, επειδή αυτό το θέμα απασχόλησε πάρα πολύ και πολλά κυκλοφορήσαν γύρω από αυτό το θέμα, να μας δώσετε κάποια δική σας εξήγηση, αν ένα παιδί μπορεί να φτάσει να σκοτώσει τους γονείς, διότι καταπιέζεται. Μου είναι αδύνατο, αλλά ακόμη και αν μπορούσα δεν θα το έκανα, δεν μπορώ δεοντολογικά να το κάνω, να εκφράσω γνώμη ψυχιατρικά για την περίπτωση. Είναι αδύνατο δηλαδή μόνο με τη δημοσιογραφική γνώση του θέματος να εκφράσω υπόθεση για τη διάγνωση αυτή ή τα αίτια. Χαίρομαι αυτό διότι πολλοί έσπευσαν να εκφέρουν γνώμες μόνο από τις ειδήσεις. Δεν επιτρέπεται να το θέμα. Ίσως γι' αυτό έδειξα την ώρα. Ναι. Μπορώ μόνο γενικά να ασχοληθώ με το θέμα που δείξατε. Η καταπίεση δεν είναι θέμα τόσο εξωτερικό. Συνηθίζουμε να την θεωρούμε ως ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με εξωτερικούς περιορισμούς. Δηλαδή, τι ώρα θα γυρίσεις, ας πούμε, θα γυρίσεις την τάδε ώρα, όχι αργότερα. Ή μη φοράς αυτό το ρούχο, φορά το άλλο κλπ. Πολλές φορές μπορούν αυτά να είναι καταπίεση, όντως. Η κυριότερη, σοβαρότερη καταπίεση, την οποία είναι η δοκιμάσουν, είναι η πολύ βαθύτερη. Και είναι η καταπίεση εκείνη, την οποία, επαναλαμβάνω, δεν έχει καμιά σχέση με το προσθετικό αγνό πλήρως. Το έχω δει, αυτό να συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ακόμα και σε γονείς οι οποίοι καθόλου δεν εμφανίζονται καταπιεστικοί προς τα έξω, δεν δίνουν τέτοια εικόνα. Αλλά είναι πολύ πιο λεπτή αυτή η καταπίεση. Η πραγματική εσωτερική καταπίεση συνήθως αναφέρεται σε βαθύτερες καταστάσεις του εφήβου, κυρίως για την εφηβεία μιλούμε, όπου ο έφηβος ή έφηβος δεν βοηθιέται από τους γονείς να βρει την ταυτότητά του, αλλά όταν κάνει προσπάθειες με τις οποίες, ας πούμε, αρχίζει σιγά σιγά να αναζητεί την ταυτότητά του, αυτές οι προσπάθειες καταπολεμούνται και κόβονται με το μαχαίρι, είναι απαγορευμένες. Αυτό μπορεί να γίνεται πάρα πολύ λεπτά. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να πρόκειται για μια υποτίμηση, ας πούμε, του εφήβου, συστηματική υποτίμηση που γίνεται από τους γονείς. Ή μπορεί να πρόκειται για μια συστηματική ενοχοποίηση του εφήβου. Πρέπει να σας πω ότι η εφηβεία χαρακτηρίζεται από υπερβολικές ενοχές έτσι κι αλλιώς. Ακόμα και οι έφηβοι που φαίνονται ανέστητοι, οι περισσότεροι, ελάχιστοι είναι έφηβοι που δεν έχουν ενοχές υπερβολικές. Από μόνη της η εφηβεία προκαλεί υπερβολικές ενοχές, επειδή χαρακτηρίζεται από το ξύπνημα των ενορμήσεων, το οποίο, ας πούμε, έχει επιπτώσεις στη συνείδηση του εφήβου. Παραδείγματος χάρη, ως καταπίεση, άλλοι έφηβοι αντιλαμβάνονται την ντροπή την οποία οι γονείς φτάνουν να τους προκαλούν. Υπάρχουν γονείς που έχουν ένα περίεργο τρόπο που κάνουν τα παιδιά τους να αισθάνονται πάρα πολύ ντροπή, πολύ ντροπιασμένοι. Όχι για το τι είναι οι γονείς, αλλά για με τη σχέση που έχουν μαζί τους. Τέτοιου είδους, δεν ξέρω αν το εισάξω το θέμα, τέτοιου είδους καταπιέσεις είναι οι πιο σοβαρές, που είναι πάρα πολύ εσωτερικές.
Και πραγματικά είναι και η πιο δύσκολη να τις παλέψει κανείς, γιατί σε μια εξωτερική, ας πούμε, εμφανώς παράλογη εξωτερική καταπίεση, έχει ο έφηβος τα μέσα να αντιδράσει, έστω και έντονα και βία. Αλλά σε μια εσωτερική καταπίεση, όπου, να σας πω ένα άλλο παράδειγμα τέτοιου καταπίεσεως, ο γονιός ο οποίος δεν βοηθάει την αποεξιδανίκευσή του. Γνωρίζουμε καλά ότι τα παιδιά έχουν μια ιδανική εικόνα για το γονιό τους. Στην εφηβεία αρχίζει αυτή η ιδανική εικόνα να πέφτει και έτσι πρέπει να γίνει, ώστε κάποια στιγμή να έχει μια ρεαλιστική εικόνα για το γονιό του έφηβος. Αυτό είναι φυσιολογικό έργο της εφηβείας, πρέπει να γίνει. Υπάρχουν γονείς που δεν το αντέχουν αυτό το πράγμα. Και έτσι δεν το εμποδώνουν. Και το εμποδίζουν κιόλας, κρατώντας τον εαυτό τους πάρα πολύ ψηλά απέναντι στο παιδί τους. Οπότε αυτό δημιουργεί μια αφάνταση εσωτερική καταπίεση για τον έφηβο. Υπάρχουν επίσης γονείς που δεν αντέχουν την αναμέτρηση που ο έφηβος θα κάνει μαζί τους. Μιλώ συμβολικά, τη συμβολική αναμέτρηση. Όπου θα έχει και τη δραστικότητα μέσα, θα έχει και ξυπνάδες και δεν την αντέχουν ήδη για δικούς τους λόγους και την καταπολεμούν, τον τσακίζουν. Τέτοιου είδου καταπιέσεις είναι πιο σοβαρές και εκεί ας πούμε, είναι δύσκολο κανείς να αντισταθεί σε αυτές, διότι όταν πάει να αντισταθεί, βγάζοντας αυτό το κομμάτι των γονιών που πρέπει να φύγει από μέσα του, η εικόνα για τους γονείς που πρέπει να φύγει, που δεν είναι πραγματική, ξεκολλάει ένα κομμάτι και τον εαυτό του. Εκεί έχουμε πολλές απόπειρες αυτοκτονίας. Δηλαδή, πολλές από τις απόπειρες αυτοκτονίας νέων οφείλονται σε μία προσπάθεια είτε στο δικό τους σώμα πάνω να σκοτώσουν το γονιό τους. Έχουμε μία γονεοκτονία αντίστροφη, όπου εκφράζει, εκπροσωπεί και συμβολίζει το δικό του σώμα το γονιό τους την ώρα εκείνη, είτε μία προσπάθεια ενός έφηβου που αισθάνεται πλήρως ενοχοποιημένος και αποτυχημένος να φύγει από τη μέση για να μην αποτελεί εμπόδιο και ντροπή του γονιού. Είναι πολύ μεγάλα θέματα, περνούν πάρα πολύ γρήγορα αυτά, έχω αίσθηση γι' αυτό. Μόνο να πω γι' αυτό και τελειώνω πάνω σε αυτό το θέμα, ότι είναι καλό που το ξανατόχουμε υπόψη μας. Πολλές φορές τα παιδιά, ακόμα και μικρά παιδιά, όχι μόνο στην εφηβεία, θυμώνουν πολύ με τους γονείς τους, με εμάς. Το ξέρουμε αυτό. Και μερικές φορές τα παιδιά θυμώνουν αφάνταστα με εμάς. Στο ασυνείδητο του παιδιού, αυτός ο θυμός μερικές φορές παίρνει φοβερές διαστάσεις. Όταν λέω στο ασυνείδητο, εννοώ το παιδί δεν το ξέρει με το μυαλό την ώρα εκείνη αυτό που θα σας πω, αλλά το βιώνει συναισθηματικά. Παίρνει διαστάσεις ότι είναι τόσο έντονος ο θυμός αυτός και τόσο ανεξέλεκτος, ώστε να μπορούσε να κάνει κακό στους γονείς του. Όμως πέφτει λογοκρισία, δεν το σκέφτηκε ποτέ έτσι. Δηλαδή, προσέξτε τώρα τι γίνεται, ποιο είναι το μπέρδεμα. Έγινε αυτό το γεγονός, πέρασε. Θύμωσε το παιδί μαζί μας, μπορεί να είπε κιόλας, είσαι παλιωμά, παλιωμπάς, το μικρό παιδί, σε μισό, ή ο μεγάλος να βρώτησε την πόρτα, να είπε δεν υποφέρεσε κτλ. Θύμωσε πάρα πολύ. Μετά από ένα μήνα, έξι μήνες, ένα χρόνο, δύο χρόνια, εμείς αρρωσταίνουμε. Άνθρωποι μας. Μπορεί να ρωτήσουμε σοβαρά ή να πάθουμε ατύχημα ή να μπούμε στο νοσοκομείο να κάνουμε μια εγχείρηση. Σε πάρα πολλά παιδιά αυτό που συμβαίνει σε εμάς ερμηνεύεται όχι λογικά αλλά βιωματικά, το ζουν έτσι, βιώνεται ότι πέτυχε ή πραγματοποιήθηκε ο μέχρι επιθυμίας θανάτου θυμός προς τους γονείς που είχαν εκδηλώσει κάποτε. Ότι αυτοί τιμώρησαν, αρρώστησαν, εξόντωσαν τους γονείς τους. Και υπάρχουν παιδιά τα οποία ζουν ένα συνεχές βουβό δράμα που δεν το μάθει ποτέ κανείς. Λοιπόν, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή στο πώς θα χειριστούμε το θυμό, το νέο μας, στο να τον αντέξουμε και να, όταν περάσει δύσκολη φάση, να τα βγάλουμε πέρα μαζί τους και να κάνουμε διάλογο. Και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή στις απειλές επίσης, τις οποίες χρησιμοποιούμε. Εσύ θα με πεθάνεις, λέμε. Πόσες φορές το λέμε. Εσύ θα με πεθάνεις. Γρήπη να έχουμε, 39 μισό πυρετό να έχουμε, το παιδί το μικρό είναι ικανό να νομίσει ότι αυτό φταίει για το πυρετό μας. Ή όταν πάμε να κάνουμε σχολικό ειδίτιδα στο νοσοκομείο και θα λύσουμε δύο μέρες, τρεις, το παιδί δεν ξέρει πότε θα γυρίσουμε το μικρό. Προς στιγμή βιώνει το ότι φύγαμε για πάντα. Και ότι πραγματοποιήθηκε αυτό που είπαμε ότι θα το πεθάνουμε.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικά αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν, νομίζω, πολύ κατατοπιστική η απάντηση. Ορίστε. Εγώ στέλνω, Κύριε Βασίλη, πρέπει να σας παρακαλώ. Τι συμβουλεύετε σε εκείνους τους γονείς που συχνά μαλώνουν στο σπίτι, τι θα είναι καλύτερο για τα παιδιά? Θα είναι να χωρίσουν ή να θυσιαστούν για τα παιδιά, για το καλύτερο πάντα? Και μέσα στα τσακώματα και στα μαλώματα, λίγο θα ξεφύγω από το θέμα, αλλά λόγω του ότι είστε απόψε ο καλύτερος από τους καλούς, ο καλύτερος ομιλητής μας, και θα μου λύσετε την απορία, μέσα στα καρκαδάκια εκεί υπάρχουν και τα βρυσίματα και μάλιστα τα θύλια. Θα ήθελα να μας πείτε μερικά πράγματα, τι είναι αυτά, τι είναι αυτό που κάνουν τους Έλληνες, Ορθοδόξους μάλιστα, να βρίσκουν τα θύλια. Και μάλιστα τα θύλια. Και δεν πιστεύω να είναι μεταδοτικό ή κληρονομικό, διότι αν δούμε τα Ελληνόπουλα, που ήρθαν πολύ μικρά στη Γερμανία ή μεγάλωσαν εκεί, ίσως να βιώσουν όλα τα άλλα, εκτός τα θεία. Κύριε Ζάκο, επομένως δύο ερωτήματα. Δύο φίλετε αυτό, δύο ερωτήματα, ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Μάλιστα, για τους τσακωμούς των γονέων. Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι οι γονείς που τσακώνονται δεν σημαίνει ότι υποχρεωτικά ισχύουν για αυτούς όλα αυτά που είπαμε. Ότι δηλαδή η συζυγία είναι παραμελημένη σε σχέση με την τεχνογονία. Τσακωμοί συμβαίνουν και άγριοι πολλές φορές τσακωμοί και σε ζευγάρια, σε ανδρόγυνα που λειτουργεί πολύ καλά η συζύγη. Και υπό κάποια έννοια ένας τσακωμός δεν είναι καταστροφή, ας πούμε, και δεν είναι κατά ανάγκη μόνο κακό. Σίγουρα είναι και κακό, έχει την αρνητική του όψη. Αλλά μερικές φορές μπορεί να γίνει τόσο δημιουργική μετά επεξεργασία του τσακωμού, τόσο καλός διάλογος, τόσο καλή χρήση του τσακωμού που έγινε, ώστε να βελτιωθούν οι σχέσεις των συλλογικών περισσότερων. Αυτή είναι η ιδιωτική όψη κάθε κρίσεως. Και στα κοινωνικά φαινόμενα θα το ισχύει αυτό. Δεν μπορώ να απαντήσω γενικά επίσης στο δίλημα αν είναι σκόπιμο να χωρίζουν οι γονείς που τσακώνται συχνά ή όχι. Μερικές φορές πράγματι είναι σκόπιμο, διότι συμβαίνουν φοβερή φθορά, ας πούμε, και στους ίδιους τους γονείς και στα παιδιά. Άλλες φορές όχι. Η λύση είναι πάντα εξατομικευμένη. Ας έχουμε υπόψη μας δύο στοιχεία εδώ. Πρώτον, ότι το δίλημα να χωρίσω ή να μην χωρίσω μπορεί από μόνο του να κόβει τον δρόμο σε μια βελτίωση της σχέσης. Από μόνο του, όπως είναι διατυπωμένο, περιέχει ήδη και μια θέση. Τη θέση ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο με τη συζυγία μου. Ότι έχω εγκαταλείψει τα όπλα. Ενώ μπορούν να γίνουν πάρα πολλά ακόμη. Και ξέρετε, πάρα πολλά διαλύγια οφείλονται στο ότι οι άνθρωποι δεν έμαθαν να αγωνίζονται για τα προβλήματά τους. Δεν έμαθαν να λύνουν τις διαφορές τους. Δεν το ξέρουν αυτό, δεν το είδαν ποτέ. Και με τις πρώτες δυσκολίες θα παραδούν. Το δεύτερο πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι ουδέποτε, αν πρόκειται να γίνει διαζύγιο, να συμβεί διαζύγιο ή αν έχει γίνει, με κανέναν τρόπο δεν θα πρέπει να επικρατεί το πνεύμα. Χωρίζω για να αφουσιωθώ στα παιδιά μου. Για να δοθώ σε αυτά, ας πούμε. Να τα... Ναι, και δεν θα ξαναπατρευτώ για να δοθώ στα παιδιά. Μπορεί να είναι πολύ καλή και άγια η απόφαση και ασκητική μπορεί να είναι το να μην ξαναπατρευτώ. Αλλά όχι, το κάνω για τα παιδιά μου. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Ότι αν το αισθανθούμε έτσι, κάποια στιγμή θα του στείλουμε τον λογαριασμό. Με επικύρους τρόπους. Εγώ θυσιάστηκα για σένα, θυσίασα τη ζωή μου και επομένως έχω ορισμένες απαιτήσεις. Λοιπόν, αγάπη υπό όρους δεν μπορεί να δοθεί. Πρότυπο της αγάπης μας είναι η αγάπη μας χάρη στο Θεό, η οποία είναι ανεφόρο. Είτε αγαπούμε τον Θεό, είτε τον μισούμε, η αγάπη μας δόθηκε επάπαξ σε όλους και μας δίνεται καθημερινά. Και είναι ανεφόρο. Αυτή την αγάπη καλούμαστε να μιμηθούμε. Δεν θα το καταφέρουμε τέλεια, αλλά αυτή καλούμαστε να μιμηθούμε όμως. Αυτή είναι το πρότυπό μας. Για την ύπρο το θείο τώρα δεν ξέρω. Εδώ χρειάζονται, ας πούμε, έρευνες κοινωνικής ψυχολογίας. Η υπόθεση που κάνω εγώ είναι πρώτον ότι οι Έλληνες έχουμε μια πιο στενή, πιο οικία σχέση με το Θεό και τους Αγίους από άλλους ετεροδόξους, ας πούμε.
Και επομένως μπορούμε να τσακωνόμαστε με τους δικούς μας, λογαριασμούμε κακή παρεξηγημένη αντίληψη, όχι ότι μπορεί να δικαιολογήσει ποτέ την ύπαρξη των Θεών. Και το δεύτερο, δεύτερη εκδοχή είναι ότι η εικόνα που υπάρχει για το Θεό στον ελληνικό λαό δεν είναι του τόσο αυστηρού τιμωρού όπως είναι των καθολικών και προτεσταντών. Που μια εικόνα που αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στο μεσαίωνα στη Δύση και η οποία κατατυράνησε και τυρανεί όλη την ανθρωπότητα, διότι πλέον έγινε παγκόσμια και επηρεαστήκαμε και εμείς από αυτήν την εικόνα και έχει δυστυχώς εισχωρήσει και στην Ορθόδοξη Θεολογία. Η εικόνα ενός φοβερά τιμωρού Θεού. Δεν το ζούμε έτσι. Τόσο. Άρα δεν ξέρω, αυτό είναι ένα θέμα. Μάλιστα. Ο πατέρ Πάτρος έλεγε να ρωτήσει μια φορά. Τι γνώμη θα είχατε για την χειροδικία, το κοινό λεγόμενο το ξύλο. Βγήκε από τον παράδεισο. Ναι, ως παιδαγωγικό μέσο στοιχείο. Για να ακούσουμε και τον ξύλο δάμο. Ξέρετε, το ξύλο μας έβγαλε από τον παράδεισο. Μας έβγαλε. Δια ξύλου Αδάμ, παραδείσου και εγώ ένα άπικος. Λοιπόν, κοιτάξτε. Μια γενική αρχή η οποία ισχύει στις τιμωρίες είναι ότι δεν τιμωρούμε για να εκτονωθούμε. Τότε δεν πρόκειται για τιμωρία, πρόκειται για εκδίκηση. Και επομένως δεν μπορεί να έχει σκοπό παιδαγωγικό. Γι' αυτό μια καλή συμβουλή είναι μην τιμωρείτε να είστε τιμωμένοι. Όταν ηρεμήσετε, σκεφτείτε μια τιμωρία και επιβάλλετε την ψύχρεμα για να έχει παιδαγωγικό σκοπό. Αυτό ισχύει και για το ξύλο. Δεύτερον, εκείνο το οποίο ας πούμε, το ξύλο εξυπηρετεί δεν είναι να προκληθεί πόνος στο παιδί για να παιδαγωγηθεί. Αλλά είναι ίσως μια αισθητή έκφραση της αποδοκιμασίας της πράξεώς του. Υπ' αυτή την έννοια θα μπορούσε, λέω για ένα μικρό παιδάκι ας πούμε, γιατί θα το έχετε παρατηρήσει, ακόμη και έτσι να το κάνουμε στο χέρι, να καταλάβει αμέσως το σφάλμα και να βάλει τα κλάματα. Και συμβαίνει αυτό. Και αυτό μερικές φορές είναι αρκετό, μερικές φορές δεν είναι καν απαραίτητο. Δηλαδή, η ευχή μου είναι να μην χρειάζεται αυτό. Τώρα, αν μερικές φορές δίνουμε κανονικό ξύλο, ξύλινο ξύλο, κανονικό, και δεν καταλαβαίνουμε, ας αναζητήσουμε μήπως έχουμε κάνει τέτοια κατάχρηση της τιμωρίας, ώστε έχει χάσει την αξία της. Και ξέρετε, λέμε πάρα πολλά όχι και πάρα πολλά μη, εμείς οι γονείς, πολύ περισσότερο από όσο χρειάζεται και χάνουν την αξία της. Και δεν μπορούν μετά να μας ακούσουν στα ουσιώδη, γιατί τους έχουμε πνίξει τα παιδιά μας στα ουσιώδη. Λοιπόν, για να μπορεί, όχι το ξύλο, ο λόγος απλώς να περνάει, ας περιορίσουμε στα ουσιώδη την παρέμβασή μας. Και την ευκαιρία να πω και κάτι ακόμη, ότι ένα πολύ σύντομο φαινόμενο που παρατηρώ είναι ότι εμείς οι Έλληνες τουλάχιστον γονείς, δεν ξέρω άλλοι, επικοινωνούν με τα παιδιά μας μόνο όταν πρόκειται να δώσουμε μία εντολή ή να τα μαλώσουμε. Εάν δεν έχουμε να δώσουμε εντολή και αν δεν έχουμε να τα μαλώσουμε, δεν μιλάμε με τα παιδιά μας. Μπορεί να περάσει μία μέρα ολόκληρη και να μην πούμε τίποτε. Εξετάστε το και θα το δείτε. Το έχουμε όλοι πάρει. Αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σημαίνει αυτό όμως για ένα παιδί, ότι επικοινωνεί με τους γονείς του μόνο για να ακούσει μία εντολή ή να το μαλώσουμε. Δεν αναπτύσσουμε την επικοινωνία με τα παιδιά για τόσα άλλα θέματα. Και μετά αναρωτιόμαστε αργότερα γιατί αναζητά την επικοινωνία έξω από το σπίτι. Και δεν γεμίζει το σπίτι. Μα τι θα ακούσει μέσα στο σπίτι. Μάλιστα. Άλλο ερώτημα υπάρχει. Εδώ πατήρ. Α, ναι. Να πάμε σε αυτό το θέμα να προσθέσω κάτι. Έλατε, εκτέλετε στο μικρόφωνο να πάτε. Πάμε σε αυτό το θέμα και στο πρώτο που θέσατε. Υπάρχει μαρτυρία γονέων και μάλιστα του πατέρα, ο οποίος είναι καθηγητής. Το πρωί πάει στο σχολείο, μετά αρχίζει τα φροντιστήρια. Όταν επιστρέφει στο σπίτι, έχει το παιδί του, το πρώτο είναι πρώτη γυμνασίου. Αρχίζει η μητέρα, έτσι το παιδί μου έκανε, έτσι εκείνο, έτσι το άλλο, έτσι το άλλο. Ο πατέρας το μόνο που έχει να κάνει είναι να το περιλάβει στο ξύλο. Το αποτέλεσμα το παιδί να θεωρεί τον πατέρα του τον μεγαλύτερο εχθρό, να του λέει παιδί μου, ποιο μισείς τον πατέρα. Και να μπορεί, ας πούμε, στην περίπτωση αυτή, για να δώσει το παιδί, να πάει να χτυπάει μία
μια κούκλα, ένα ομοίωμα, να το χτυπάει, να το ταράζει, να το σκίσει, να το κάνει, να διοικείται τον πατέρα. Επάνω σε αυτό το θέμα. Ύστερα υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της Ελληνίδας μητέρας, η οποία γίνεται πεθερά. Και το πρόβλημα της νύφης. Αυτό είναι, τονίζω της Ελληνίδας, γιατί δεν παρατηρείται τόσο στο εξωτερικό. Επάνω σε αυτά τα δύο θέματα. Μάλιστα. Εάν υπάρχει και άλλο ερώτημα, επειδή θα κλείσουμε με αυτά, έχετε και εσείς, ρωτήστε και εσείς. Μπορείτε. Εσάς θα μου κουράσουμε, γιατί... Ναι. Θέλω να ρωτήσετε και εσείς, πάτερ. Ναι. Ρωτήστε και εσείς. Να πάρουν και άλλοι από και κυρίες τώρα που δεν βλέπω. Γιατί... Ναι. Για το θέμα των σπουδών ήθελα να το ρωτήσω. Είναι γνωστό ότι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά ταμπού στην Ελλάδα οι ανώτατες σπουδές, όπου παρωθούνται πιεστικότατα εύστροφοι και αργόστροφοι, εργατικοί και τεμπέληδες, διάφοροι και ενδιαφερόμενοι, πιέζονται όλοι να κάνουν ανώτατες σπουδές με όλα τα συμπαραμαρτούντα. Ας πούμε, έχουμε το μεγαλύτερο σχεδόν αριθμό φοιτητών στο εξωτερικό στον κόσμο κλπ. Θα μπορούσε να ερμηνευτεί αυτό το πράγμα, αυτή η πίεση τρομακτική πολλών γονέων στα παιδιά τους για ανώτατες σπουδές. Ως μια ναρκισιστική ενέργεια στην οποία πιέζουν το παιδί, διότι ασυνήθιστα το βλέπω σε μια προέκταση του εγώ τους. Ένα ερώτημα είναι αυτό και επέκταση αυτού είναι, όντως υπάρχει τελικά αυξημένη ψυχοπαθολογία στην νεοελληνική οικογένεια σε ορισμένους τουλάχιστον τομείς. Είναι σημαντικά όλα τα ερωτήματα. Δεν ξέρω, μήπως θα υπάρξει και κανένα άλλο. Αυξημένη ψυχοπαθολογία σε σχέση με άλλους λαού. Ναι, γιατί κάνατε μια σύγκριση σε ένα ειδικό θέμα με την Δυτική Ευρώπη και την Αμερική και είπατε ότι στέλνουμε παραπάνω. Λοιπόν, να απαντήσετε λίγο. Να τα αρχίσουμε από το τέλος. Δεν έχω υπόψη μου συγκριτικές έρευνες και αν υπάρχουν, δηλαδή υπάρχουν, αλλά δεν είναι και τόσο αξιόπιστες, γιατί τα ποσοστά της ψυχοπαθολογίας συνήθως μετριώνται με βάση τις παραπομπές που έχουν γίνει, τις αναφορές που έχουν γίνει στις φορείς παροχής υπηρεσιών. Αυτοί οι φορείς όμως στην Ελλάδα τώρα αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια και δεν έχουν και μια ομοιομερή κατανομή, ας πούμε, σε όλη τη χώρα. Και επομένως, ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο σημείο εκείνο που μπορούμε να πούμε ότι τα ευρήματά μας δείχνουν τι γίνεται στην ελληνική κοινωνία. Η υπόθεση δική μου είναι ότι σε άλλα θέματα έχουμε περισσότερα ποσοστά από ξένους και σε άλλα λιγότερα. Η πίεση για τις σπουδές. Νομίζω ότι η ρίζα της βρίσκεται σε αυτή την από αιώνων μειονεξία του Έλληνα, που ίσως και η τουρκοκρατία τη δημιούργησε. Το Έλληνας σήμαινε ίσον αγρότης τότε, απέναντι στα φωτισμένα έθνη της Δύσης, τα οποία ήταν φωτισμένα λόγω των γραμμάτων στη φαντασία του. Και έτσι, ας πούμε, η άνοδος η μορφωτική σήμαινε και άνοδο και κοινωνική αλλά και πολιτιστική για τον απλό Έλληνα. Να μάθεις γράμματα, παιδί μου, να γίνεις άνθρωπος. Να γίνεις άνθρωπος. Ξέρουμε καλά τώρα ότι αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή, η μόρφωση δεν συμβαδίζει με τον πολιτισμό. Έχουμε αυτή τη στιγμή φοιτητές σε καθηγητικές σχολές, θα μπουν στα σχολεία αργότερα, και οι οποίοι εμφανίζουν συμπτώματα ψυχοπαθολογίας ήδη. Είναι ανίκανοι να γίνουν δάσκαλοι ή καθηγητές. Και ξέρουμε καλά ότι, και είναι και επίκαιρο αυτές τις μέρες με τα 50 χρόνια από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι πάρα πολλοί Γερμανοί βασανιστές την εποχή εκείνη ήταν πάρα πολύ καλλιεργημένοι και μορφωμένοι. Λοιπόν, αυτά δεν σημαίνουν πια τίποτε. Εύχομαι το συντομότερο να ξεπεράσουμε για το καλό των παιδιών μας, γιατί πραγματικά τυρανιώνται στις τελευταίες τάξεις του ηλικίου. Με τις Πανελλήνες. Στην ουσία του ερωτήματος, ναι, και συμφωνώ πολύ μαζί σας, ακριβώς, ακριβώς, ναι, ναι. Ανεβαίνουμε εμείς με την άνοδο των παιδιών μας. Μπορούμε να επιδείξουμε κάτι στον κύκλο μας, στο περιβάλλον μας, ότι καταφέραμε να κάνουμε παιδί επιστήμα, αφού βλέπετε ότι ακόμη και στα βιογραφικά πολλών ανθρώπων, σε νεκρολογίες, πολύ συχνά γράφεται. Κατόρθωσε να αναδείξει τρία παιδιά επιστήμονε στην κοινωνία. Γιατί κατόρθωσε, είχε χρήματα και του έστειλε να του σπουδάσανε στην πόλη. Δηλαδή, τόσο δύσκολο είναι να έχει χρήματα του στέλνει. Αν το ίδιο το παιδί, και μάλιστα γνωρίζω άνθρωπο που γράφτηκε αυτή η νευρολογία, ενώ όταν πήγε ο γιος να σπουδάσει, του έκοψε τα χρήματα γιατί τον ήθελε να ανοίξει το μαγαζί. Και εργαζόταν. Λοιπόν,
κάποτε θα πρέπει και τα παιδιά να μπορέσουν να καλύψουν την πραγματική του επιθυμία. Τώρα, ο Βατήρ ρώτησε για τους ρόλους των γονέων, καλός, κακός και για την πετράνη. Ξέρετε, επί δικτατορίας, στα κρατητήρια της ΕΣΑ επικρατούσε το εξής σύστημα, λένε κρατούμενοι. Περιλάμβανουν δύο τον κάθε καινούριο κρατούμενο. Ο ένας ήταν ο καλός και ο άλλος ο κακός. Αφού τον έκανε μαύρο στο ξύλο ο κακός, τον έπιανε ο καλός και του έλεγε: «Έλα, βρε παιδί μου, δεν βλέπεις πόσο υποφέρεις. Άντε εκεί πέρα πες ό,τι έχεις να πεις, ομολόγησε εκεί πέρα να τελειώνουμε». Και με αυτό το δίδυμο, στον καρφί και στο πέταλο, πετύχαναν τον σκοπό του. Δυστυχώς οι ρόλοι των γονέων σήμερα σε πάρα πολλά σπίτια είναι κλασικό στερεότυπο. Έχουν κατανεμηθεί έτσι. Ο πατέρας ο κακός και η μητέρα η καλή. Λίγο σπανιότερα βλέπουμε και το αντίθετο. Ο πατέρας ο καλός και η μητέρα ο λοχίας. Αλλά ποιος είναι το πρώτο. Έτσι βολεύονται όλοι. Η μητέρα διατηρεί το καλό προφίλ προς τα παιδιά. Και έχοντα διατηρήσει το καλό προφίλ προς τα παιδιά, τις έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη. Τις ανοίγονται, τις κάνουν τα χατήρια. Είναι κοντά τους. Ο πατέρας, ναι, δεν θυσιάζει το προφίλ του προς τα παιδιά, είναι ο κακός, αλλά ταυτόχρονα κλείνει οριστικά το θέμα παιδιά για αυτόν. Δεν έχει να κάνει τίποτα να φροντίσει. Διώχνει τις έννοιες. Δίνει ένα χέρι ξύλο και τελειώνει. Λοιπόν, η κατάσταση αυτή αντιλαμβάνεστε ότι κάθε άλλο παρά, ας πούμε, ομαλή είναι για την οικογένεια και για τη συζυγία. Η ανατροφή των παιδιών είναι έργο και το δύο και μέσα από διάλογο συστηματικό και καθημερινό θα προκύψει η ανατροφή τους ώστε να έχουν την ίδια τακτική, την ίδια γραμμή να τηρούν, ενότητα. Επίσης θα χρειαστεί η μητέρα η οποία δεν μπορεί να επιβληθεί και καλεί τον πατέρα να επιβληθεί, θα χρειαστεί να αναρωτηθεί γιατί η ίδια υποτιμάει τόσο πολύ τον εαυτό της. Συνήθως οι μητέρες αυτές διαμαρτύρονται ότι τις υποτιμάει ο πατέρας ή τα παιδιά τους. Και κλαίνε ότι είναι ανίκανες μητέρες. Αλλά κανείς δεν μπορεί να σε υποτιμήσει αν δεν υποτιμήσεις μόνος σου τον εαυτό σου πριν. Θα χρειαστεί να τον αναρωτηθούν αυτό. Και τότε θα ανακαλύψουν ότι, όπως και στον αθλητισμό, ξέρετε, μου άρεσε παλιά ο αθλητισμός και αυτό το ξέρω, ότι ο καλός διαιτητής, ξέρετε, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, είναι αυτός που στηρίζει πάρα πολύ λίγο. Αυτός που όταν τελειώνει ο αγώνας, δεν θυμάσαι γι' αυτόν πολλά. Ούτε το όνομά του. Ούτε τη φυσιογνωμία του. Αυτός είναι ο καλύτερος διαιτητής. Ο άνετος, ο ψύχραιμος. Αντίθετα, ο διαιτητής με ανασφάλεια και άγχος πολύ πως θα τα πάει καλά στον αγώνα, σφυρίζει συνέχεια. Και στο τέλος τώρα και ξύλο προσπαθεί. Λοιπόν, δέστε το αυτό μέσα στη ζωή της οικογένειας, με τις καθημερινές εντάσεις και θα δείτε ότι είναι τελικά πιο ξεκούραστο να ασκούμε σωστά το γονεϊκό μας ρόλο και πιο κουραστικό το άλλο. Επομένως, και πολλές φορές στις μητέρες αυτές που είναι τις ανασφαλείς που δεν μπορούν να επιβληθούν, το βλέπουμε από πίσω να υπάρχει μια προβληματική σχέση με τη δική της τη μητέρα, από την οποία προβληματική σχέση αισθάνονται οι ίδιες υποτιμημένες. Αισθάνονται πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση, ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν ως μητέρες κατά βάθος και πριν αποκτήσουν τα παιδιά τους, αισθανόταν αυτό. Το ίδιο μπορεί να εκδηλωθεί στο ανάποδο ζεύγος, δηλαδή η μητέρα με την πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση να γίνεται ολοχίας, ο κακός, το είπα πριν, και έτσι να παίρνει ο πατέρας το ρόλο του καλού. Όπως και να έχει το πράγμα, τέτοιοι ρόλοι δεν έχουν θέση σε μια οικογένεια. Δεν διανέμονται ρόλοι σε μια οικογένεια καλού και κακού. Η σχέση πατέρας-νύφης, αυτό είναι ένα πάρα πολύ καυτό ζήτημα, ας πούμε, για πάρα πολλές οικογένειες και νομίζω ότι έχει πολύ στενή σχέση με αυτό που αναφέραμε πριν για την εξάρτηση των γονέων από τα παιδιά τους. Κυρίως την πολύ στενή σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ μητέρας και γιου στην Ελλάδα. Παθολογική σχέση μητέρας και γιου, σε πολλές περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή, τότε, η μητέρα αισθάνεται απειλημένη από το γάμο του γιου της, αισθάνεται ότι του πήρε μια άλλη γυναίκα, της πήρε μια άλλη γυναίκα, το παιδί, και το απειλίζει ασυνείδητα πολλές φορές και υποσκάπτει αυτή τη σχέση.